Παλαιοξυγίδου. Θέλει και καταφέρνει να βάλει στην πλάτη της τη Μενελάου. Πολύ ωραία κίνηση. Με την μπάλα στα χέρια. Κάτι εδώ. Η ασίστ από την Βιτσιλίδου και την Αθανασίου. Γυρίζει εκεί η Κωνσταντίνου. Να βγάλει ωραία την Παβίσεβιτς, η οποία στόχησε όμως. Προσπαθεί δεύτερη φορά, αυτή τη φορά να το καταφέρει. Μπάλα το βγάλει στην Λάρκου. Στην γωνία Μαυρουδί για τρεις. Άστοχο υπότσεχος, παίρνει το επιθετικό ριμπάουτ και θα βάλει το καλάθι, το πρώτο του στο παιχνίδι. 19-12 και time out για τον Κεραυνό. Για δύο από την Αθανασίου, παίρνει το επιθετικό ριμπάουτ, νέα προσπάθεια, καλάθι. Η ζωή Αθανασίου. Θα βρει τη Μενελάου εκεί, ωραία ενέργεια. Προς την Παβίσεβιτς, προς την Βεζελόφσκι, η οποία βάζει πλάτη, θα γυρίσει εύστοχη. Πολύ ωραία προσπάθεια και είναι για το πρώτο της καλάθι στο παιχνίδι. Στην μπάλα βρίσκεται η Μαρουδί στη γωνία, αυτή θα περάσει ωραία στην Κάμπελ, κίνηση και καλάθι. Ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Η ΑΕΛ σουτάρει, πότσε για τρεις, μέσα! 38-33, αμέσως time out από τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Παπαδοπούλου, ο Γαλαμπέρας στη Λάρκου. Παπαδοπούλου για τρεις, άστοχη, rebound από την Βεζελόφσκι. Και Μπιτσιλίδου και τώρα η Παβίσεβιτς, κατεβάζει την μπάλα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με πολύ ενδιαφέρον εξέλιξη. 40-35, 3 λεπτά για το τέλος. Πιτσιλίδου προσπαθεί να αποφύγει το μαρκάρισμα. Ο χρόνος τελειώνει με τη λήξη. Ο Κωνσταντίνο ευστοχή. Ένα σου τριών πόντων με τη λήξη. Θα προλάβει αυτό η Πότσεκ. Άστοχα. Τέλος. 1-0 ο Κεραυνός. Παίρνει την πρώτη νίκη στη σειρά των τελικών του κυπέλου ΟΠΑΠΕ των γυναικών. Τώρα πλέον η σειρά μεταφέρεται στην έδρα της ΑΕΛ, στην Λεμεσό. Και να δούμε αν θα ισοφαρίσει η λεμεσανή ομάδα ή αν θα κάνει το 2-0 το Κεραυνός.